αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί αρχικά ο Άρχοπ με τον Μόραλ Μέις σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Άρχοπ και Μόραλ Μέις, ποιος ακολουθεί ο Ντι Σκουέρτ με τον Χαβαϊκό Ζανόπα, που κάνει μια αναμονή. Χαβαϊ Ντούκα, ο Αλεχάνδρο πιο πίσω. Συνέχεια είναι εξενής με Μπούτσι που είχε κλάσ από τις τεύτερες θέσεις σε ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Άρχοπ στα 3-0 και ο Μόραλ Μέις. Πιο πίσω είναι ο Ντι Σκουέρτ μαζί με τον Χαβάη Καζανόβα, ο Χαβάη Ντούκα, ο Αλεχάνδρο πίσω του ομίλου και πολύ μάλιστα Μπουτσιμπού με την high class. Περνούμε τώρα το 500 με τον Άουαρχο που να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Προηγείται 3-0 του Μόραλ Μέις. Τώρα κάνει την παρουσία του και ο Χαβάη Καζανόβα, ο οποίος πλησιάζει. Πιο πίσω και ο Χαβάη Ντούκα με τον Χαβάη Καζανόβα να κάνει επίθεση στους πρωτοπόρους και να περνά στην πρωτοπορία ο Χαβάη Καζανόβα. Ο Χαβάη Ντούκα τώρα είναι αυτός που προσπαθεί να καταδιώξει τον Χαβάη Καζανόβα, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα, ενώ φινίσ κάνει ο Αλεχάνδρο με τον Χαβάη Καζανόβα να είναι μπροστά 3-4 μίκια από τον Χαβάη Ντούκα. Αλεχάνδρο περνά στην τρίτη θέση. Χαβάη Καζανόβα πολύ δυνατός και ασυναγώνιστος. Θα κερδίσει πανεύκολα την υποδρομία ο Χαβάη Ντούκα. Δεύτερος Αλεχάνδρο και τέταρτος Ντι Σκουέρτ. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Πάρα πολύ δυνατός και ασυναγώνιστος. Ο Χαβάη Καζανόβα θα κερδίσει πανεύκολα. Χαβάη Ντούκα, Αλεχάνδρο. Και τέταρτος τερματισμός της Σκουέρτ.